Γεια σας και καλώς ήρθατε στην παρέα των Glossonauts. Κωνσταντίνος εδώ. Σήμερα, μαζί με τον Δημήτρη και τη σκυλίτσα μας τη Ζωζέ, πάμε βόλτα στο βουνό. Ελάτε μαζί μας να εξερευνήσουμε τις ομορφιές της Θράκης. Κατευθυνόμαστε βόρεια της πόλης της Ξάνθης. Ο προορισμός μας είναι το δασικό χωριό που βρίσκεται στο κέντρο του δάσους της Χαϊντούς ή αλλιώς Ερήμανθος. Βρισκόμαστε, αγαπητοί μας φίλοι, στην οροσειρά της Ροδόπης. Το δάσος της Χαϊντούς έχει πλούσια χλωρίδα που αποτελείται από υπεραιωνόβιες οξιές ύψους άνω των 30 μέτρων καθώς και από πεύκα, έλατα και ερυθρελάτες. Στον δρόμο για το δασικό χωριό συναντήσαμε μερικές αγελάδες οι οποίες έτρωγαν φρέσκο χορτάρι στην άκρη του δρόμου. Ευτυχώς δεν συναντήσαμε κάποιο λύκο, αλλά είδαμε τον κοντινότερο συγγενή του. Μερικά σκυλιά φύλακες ενός βοσκού. Στο βουνό είναι πολύ πιθανό να συναντήσεις και υλοτόμους. Ειδικά αυτήν την εποχή του χρόνου οι υλοτόμοι κόβουν ξύλα για το χειμώνα και μένουν σε ξύλινες καλύβες μέσα στο δάσος. Μισό λεπτό να καθαρίσω το τζάμι του αυτοκινήτου για να βλέπετε καλύτερα. Το 1980, τμήμα του δάσους της Χαϊντούς χαρακτηρίστηκε μνημείο της φύσης και αποτελεί προστατευόμενη περιοχή. Υπάρχουν επίσης πολλές πηγές με καθαρό τρεχούμενο νερό. Εκεί οι ταξιδιώτες μπορούν να κάνουν μια στάση για να πιουν νερό και να δροσιστούν στην πλούσια σκιά που δημιουργείται από τα δέντρα. Προσοχή! Το νερό είναι παγωμένο! Έπειτα από μία περίπου ώρα οδήγησης μέσα στο καταπράσινο δάσος, φτάσαμε στον προορισμό μας. Καλώς ήρθατε στο δασικό χωριό της Ξάνθης. Εδώ πέρα, στο δάσος της Χαϊντούς, στα 1350 μέτρα υψόμετρο. Πάμε να το δούμε από μέσα. Ναι, ναι, καλά βλέπετε. Μέσα στο δασικό χωριό υπάρχουν ελεύθερα άλογα. Δεν ασχολούνται πολύ μαζί σας. Ψάχνουν συνέχεια για σημεία με το πιο μαλακό και φρέσκο χορτάρι να μασουλήσουν. Στο σημείο αυτό άκουσα φασαρία από μηχανάκι. Κάποιος επισκέπτης ερχόταν στο χωριό και πήγα αμέσως να ανοίξω την πύλη. Ήρθε ο φίλος μου ο Κενάν! Ο Κενάν είναι φιλόλογος υλοτόμος, πράγμα που σημαίνει ότι όταν δεν κάνει μαθήματα, είναι στο βουνό και κόβει δέντρα. Αφού τακτοποιήσαμε τα πράγματα στο σπιτάκι, ήρθανε όλα τα ζωάκια του χωριού να μας υποδεχτούν. Μην ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε οι φιλοξενούμενοι και αυτοί οι οικοδεσπότες μας. Άλογα, γάτες και σκυλιά είναι τόσο φιλικά και ήρεμα εδώ που νομίζεις ότι ζεις σε παραμύθι. Η ώρα όμως πέρασε και η παρέα μας πείνασε. Ώρα για πρωινό! Φρέσκα μήλα, σίκα και φέτες με βούτυρο και μαρμελάδα ήταν η καλύτερη επιλογή. Επάνω στο τραπέζι έκανα γρήγορα έναν ελληνικό καφέ για να ολοκληρωθεί το καλύτερο πρωινό. Αφού φάγαμε και χορτάσαμε, συζητήσαμε με την ομάδα και σχεδιάσαμε το πρόγραμμά μας. Είχαμε πολλά πράγματα να κάνουμε και σχετικά λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Έπρεπε να πάμε γρήγορα μέσα στο δάσος, να βρούμε τον Ισμέτ, τον πατέρα του Κενάν, και να του πάμε σκηνή για να δέσει τα άλογα. Ο γρηγορότερος τρόπος για να γίνει αυτό είναι με το μηχανάκι. Αφού ήρθε και με πήρε από το χωριό ο Κενάν, ακολουθήσαμε το μονοπάτι μέσα στο δάσος. Η διαδρομή ήταν πολύ όμορφη, ωστόσο
Επειδή ο δρόμος δεν είχε άσφαλτο, ήταν γεμάτος λακκούβες, πέτρες και κλαδιά. Κάπως έτσι φτάσαμε στα άλογα. Ο ήχος από τα κουδούνια τους ακούγονταν εκατοντάδες μέτρα μακριά και ήταν μοναδικός. Τα άλογα αυτά είναι τοπική φυλή της Ροδόπης και γι' αυτό είναι μικρόσωμα και πολύ δυνατά. Είναι όμως και πολύ παιχνιδιάρικα και τους αρέσει πολύ να κυλιούνται στο χώμα όπως και τα σκυλιά. Όταν ξεκινάει το ένα, το ακολουθούν και τα υπόλοιπα. Τα άλογα είναι πολύ έξυπνα ζώα και αναγνωρίζουν αμέσως τους ανθρώπους. Μόνο και να πλησιάζει τα άλογα του χωρίς να φοβούνται. Εσείς αλήθεια μπορείτε να ξεχωρίσετε ένα άλογο από ένα μουλάρι? Αυτό δίπλα είναι άλογο. Από ό,τι βλέπετε το άλογο έχει μικρά αυτιά σε σχέση με το μουλάρι από δίπλα και το κεφάλι του αλόγου είναι λίγο μακρόστενο σε σχέση με το μουλαριό, είναι λίγο πιο στρογγυλό. Πιο μεγάλη διαφορά δηλαδή είναι στα αυτιά. Στα αυτιά, συνήθως στα αυτιά, ναι, συνήθως στα αυτιά. Ορίστε, αυτό εδώ είναι το άλογο, ναι, και το μουλαριό είναι εκείνο. Είναι και πιο ζωηρά. Παράδειγμα, το χαϊδεύω, λέτε, και θα πω να χαϊδέψω το μουλάρι. Ορίστε, είδατε. Κάθε άλογο έχει το δικό του όνομα και τη δική του ταυτότητα. Οι υλοτόμοι τα προσέχουν και τα αγαπούν πολύ τα ζώα τους, γιατί τους βοηθούν να μεταφέρουν τα ξύλα μέσα στα μονοπάτια του δάσους. Φυσικά, τα μεγάλα δέντρα τα κουβαλάει ένα ειδικό μηχάνημα που μοιάζει με τρακτέρ και έχει 4 τεράστιες ρόδες. Οι κορμοί αυτοί είναι πολύ δύσκολο να μεταφερθούν αλλιώς. Αφού ολοκληρώσαμε τη δουλειά μας στο δάσος, γυρίσαμε πίσω στο χωριό πεινασμένοι. Ήταν η ώρα για μεσημεριανό. Ο Δημήτρης είχε ετοιμάσει μακαρονάδα μαζί με μια υπέροχη χωριάτικη σαλάτα. Αφού φάγαμε και το μεσημεριανό, ρώτησα τον Κενάν τι σημαίνει να είναι κανείς υλοτόμος. Του ζήτησα ακόμη να μου δείξει τη δουλειά που κάνει μέσα στο δάσος. Αυτός συμφώνησε και πήγαμε να συναντήσουμε την ομάδα του. Ποτέ ένας υλοτόμος δεν δουλεύει μόνος του στο δάσος. Πάντα υπάρχει μια ομάδα, καθώς οι δουλειές είναι πολλές. Επίσης, δεν μπαίνεις στο δάσος και κόβεις όποιο δέντρο θέλεις. Υπάρχουν αυστηροί κανόνες και το δασαρχείο φροντίζει να τηρούνται κατά γράμμα. Βλέπετε όλα αυτά τα κομμένα ξύλα? Αυτή είναι δουλειά που απαιτεί πολλές μέρες για να γίνει. Σε επόμενο επεισόδιο θα δούμε ακριβώς ποια είναι η δουλειά του υλοτόμου και γιατί είναι τόσο σημαντική για το οικοσύστημα του δάσους. Για την ώρα εμείς επιστρέφουμε στο χωριό επειδή βραδιάζει. Θα κάνουμε ένα ψιστήρι, όπως λέμε. Δηλαδή θα ανάψουμε κάρβουνα, θα ψήσουμε εκλεκτό κρέας, θα ακούσουμε μουσική και θα περάσουμε καλά. Η φωτιά από ξύλο οξιάς δίνει υπέροχη γεύση στο κρέας, το οποίο συνοδεύουμε με λουκάνικα, τουρσί, χωριάτικη σαλάτα και φρέσκο ψωμάκι. Με αυτό το βραδινό τραπέζι σας αποχαιρετούμε εδώ από το δάσος της Χαϊντούς στην οροσειρά της Ροδόπης.